Εκεί στο μπάσκετ μια και είναι ο κύριος Κικίλλας εδώ, μας στενοχώρησε. Στο ποδόσφαιρο όμως. Μας στενοχώρησε. Δεν τα πιάνουμε όλα μαζί. Όλα, όλα μαζί δεν γίνονται. Τι, είσαι μπασκετικός, Δημήτρη. Είμαι και μπασκετικός. Α, εντάξει. Καλά φίλια. Κάνει, αλλά. Φίλαθρος είμαι. Φίλαθρος. Την εθνική ομάδα την αγαπάμε και στις νίκες, αλλά είμαστε μαζί της και στις ήττες, έτσι, και στη ρίγμα. Απλά εγώ το σημείωσα. Λέω. Σωστά, σωστά. Ελπίζαμε κάτι καλύτερο. Κύριε, θα μας περιμένετε για δύο λεπτά. Γιατί να περιμένουμε. Να πάμε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Χατζή. Μας φωνάξατε να περιμένετε μια σειρά. Υπομονή, κύριε Χατζή. Αρχίσατε. Έχει ένα σχέδιο. Μια σειρά λέτε. Εδώ πρέπει να ελοποιηθεί. Πάτε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη Λάρισα, πάμε στην Καβάλα. Μα θα το σχολιάσετε και αυτό. Γιατί χθες είχατε την παράθεση της εκπομπής σας για το θέμα του συλλαλητηρίου. Είχαμε επεισόδιο. Ποιο επεισόδιο, όχι μόνο. Τον κύριο Πετρόπουλο. Ποιο, τον Ανδρέα, τον συνάδελφο. Είπε τη γνώμη. Εντάξει, έκανε ένα λάθος ο Ανδρέας. Τώρα δεν, τι, δεν είναι θέμα γνώμης αυτό. Τι. Το είναι μια εκτίμηση λάθος. Δεν είναι γνώμη. Γνώμη λες είναι κάτι άλλο. Από την εκτίμηση. Αυτό ήταν μια εκτίμηση. Εσύ δεν τις εκτιμήσεις για τις διαδηλώσεις τις κάνεις άμα είσαι εκεί πάντως, όχι από την τηλεόραση. Γιατί καμιά φορά παρασύρεσαι από την τηλεόραση προς τα δόθε ή προς τα κύφε. Οι εικόνες ξεγελάνε. Λοιπόν, ερχόμαστε σε όλους φίλους να σπερπατάς τις διαδηλώσεις ως δημοσιογράφος ή και ως διαδηλωτής. Όταν ήταν υπουργός, σου λέγε σε διαδήλωναν οι αριστεροί, σου λέγε 2.000 είναι. Οι άλλοι λέγανε είμαστε 80, πώς είμαστε δύο. Έτσι γίνεται. Και με την αστυνομία μετά ή έτσι μια φορά, αλλιώς. Έτσι δεν είναι. Χατζή, θα σταματήσει να κάνουμε τη δουλειά μας. Μισό λεπτό, κύριε Χατζή, σας αρέσει κύριε αυτό. Χατζή. Μισό λεπτό, γιατί τώρα στην, βλέπετε κάτω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κριτικοί που είχαν ανέβει στο συλλαλητήριο τραγουδούν το πότε θα κάνει ξαστεριά. Για μισό λεπτό να ακούσουμε λίγο. Να μην λέμε πάντως μόνο για τον Ανδρέα Πετρόπουλο, αυτοί που βλέπετε εδώ είναι μερικοί από τις 100.000 που αποκαλώ γύρω στο συλλαλητήριο. Δεν μ' αρέσουν αυτά που λες. Πάμε στην μου, κυρία Κατζούλη κατευθείαν. Με συγχωρείτε λίγο. Έλενη. Ακρίβεια, δεν είναι μερικοί από τις 100.000. Είναι μερικοί τουρίστες από το Ρέθυμνο της Κρήτης που έφτασαν πριν από λίγο. Α, δεν έχουν σχέση με τη διαδήλωση αυτή καμία. Και ήρθανε καμία σχέση. Να σας ρωτήσω κιόλας. Σαφές. Ήσασταν στο συλλαλητήριο, για το συλλαλητήριο ήρθατε. Για το συλλαλητήριο ήρθατε. Δεν μας ακούνε, είμαστε λίγο μακριά. Τώρα που τραγουδάνε, γίνεται χαμός. Ήρθατε για το συλλαλητήριο ή εκδρομή. Όχι, καπή από την Κρήτη δεν είναι το συλλαλητήριο. Ωραία. Είναι τουρίστα, λοιπόν. Ήρθανε και βγαίνανε φωτογραφίες στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τώρα τραγουδάνε. Δίπλα μας όμως είναι η κυρία Κατζούλη, η οποία μπορεί να μας μιλήσει για το συλλαλητήριο και να πάρει θέση μάλιστα και για την εξέλιξη. Γεια σας, κυρία Κατζούλη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ικανοποιημένη από τα χθεσινά, πώς πήγε η συγκέντρωση? Πήγε πάρα πολύ καλά η συγκέντρωση. Αλλά αυτό που έγινε είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Δηλαδή?